Αν δεν μετρηθούμε, μπορούμε να ξέρουμε ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, πού βρισκόμαστε? Η απάντηση είναι πως μάλλον όχι. Ο κύριος Στάνος Στανόπουλος είναι ο πρόεδρος της Ελστάτ. Ακούμε για την Ελστάτ, συχνά διαβάζουμε σε άρθρα για αποτελέσματα ερευνών, για την απογραφή, μια μεγάλη ιστορία που περάσαμε πριν από μερικά χρόνια, πριν από δύο χρόνια. Πριν από δύο χρόνια. Κάθε πόσα χρόνια μετριόμαστε? Κάθε 10 χρόνια μετριόμαστε με βάση την απογραφή, αλλά μετριόμαστε στην πραγματικότητα κάθε χρόνο, κινούμε τον αριθμό της απογραφής, αυτόν τον αριθμό, με βάση κάποιους δείκτες, οι οποίοι είναι, όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, οι δείκτες των γεννήσεων, οι δείκτες των θανάτων και οι δείκτες της καθαρής μετανάστευσης. Που σημαίνει ότι ενδιαμέσως, ανάμεσα σε από τη μία απογραφή και την άλλη, από την άμεσα την απογραφή του 11 και του 21, είχαμε τον αριθμό των γεννήσεων, τον αριθμό των θανάτων και τον αριθμό των ανθρώπων που πάνε και έρχονται από την Ελλάδα προς τα έξω. Και με βάση αυτό τον αριθμό, γνωρίζουμε αυτούς τους αριθμούς, γνωρίζουμε ποιος είναι τελικά ο αριθμός των μόνιμων κατοίκων της χώρας και στους ενδιάμεσους χρόνους που δεν κάνουμε απογραφή. Χρειάζεται όμως μία απογραφή κάθε 10 χρόνια προκειμένου να ανανεώνουμε αυτό το στόκ, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, των ανθρώπων που βρίσκονται των μόνιμων κατοίκων της χώρας. Θα υπέθετε ότι με τις μετακινήσεις πληθυσμών που έχουμε τώρα και με τη μετανάστευση, ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται πιο συχνά, σας έχει περάσει ποτέ από το μυαλό να κάνετε? Έχετε απόλυτο δίκιο και σίγουρα είμαστε πολύ περισσότερο σε θέση να μετρήσουμε τις μεταναστευτικές ροές από ό,τι ήμασταν πριν από κάποιες δεκαετίες. Σίγουρα τώρα είμαστε πολύ περισσότερο ενήμεροι, σίγουρα η μέθοδοι είναι πιο εξελιγμένη και σίγουρα έχουμε περισσότερα εργαλεία προκειμένου να το κάνουμε αυτό. Ωστόσο είναι και πιο δύσκολα τα πράγματα τώρα. Έχουμε πιο συχνές μεταναστευτικές ροές, όχι μόνο από την Ελλάδα προς τα έξω, αλλά και προς την Ελλάδα πολλές. Και επιπλέον έχουμε και μεταναστευτικές ροές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου δεν υπάρχει αναγκαστικά κάποια πιστοποίηση της εξόδου. Παλιότερα δεν ενδεχόμενο. Μας σφραγίζαν τα διαβατήρια. Ακριβώς. Παλιότερα μας σφραγίζαν τα διαβατήρια, πηγαίναμε στην τράπεζα, παίρναμε συνάλλαγμα. Αυτό καταρχόταν κάπου. Σωστά. Δεν ξέρω αν το θυμάστε καθόλου. Δεν θυμάμαι αυτά. Και παλιότερα, βέβαια, ένα ταξίδι στην Ευρώπη ήταν ένα γεγονός. Σωστά. Εγώ, 53 χρονών, αυτό θυμάμαι από την παιδική μου ηλικία, λέγαμε καμιά φορά που πήγε στην Ευρώπη. Τώρα πια πηγαίνουμε για Σαββατοκύριακο κάποιες φορές. Και τα πράγματα υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν σε άλλες χώρες. Ακριβώς. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν σε άλλες χώρες. Και αλλού μένουν. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν σε άλλες χώρες, αλλά είναι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας. Mm-hmm. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν στην Ελλάδα, αλλά είναι μόνιμοι κάτοικοι άλλων χωρών. Με βάση τον ορισμό των κατευθυντήριων γραμμών των ΗΕ για το ποιος είναι μόνιμος κάτοικος. Ναι. Άρα η δουλειά σας γίνεται πιο δύσκολη κάθε χρόνο. Ακριβώς. Ξέρετε, λέμε καμιά φορά αστειευόμενοι μεταξύ μας ότι η γραφειοκρατία είναι φίλος της στατιστικής και η απλοποίηση των πραγμάτων, που όλοι λέμε τι ωραία απλοποίηση κλπ., μας δημιουργεί πονοκεφάλους. Γιατί υπάρχουν διάφορα διαφορετικά. Εμείς μπορούσαμε να πάρουμε πληροφορία από σημεία ελέγχου. Να το πούμε και έτσι. Δεν μπορούμε πια να την πάρουμε αυτή την πληροφορία. Αυτό όμως μας αναγκάζει να γίνουμε πιο έξυπνοι. Για να μην βασιζόμαστε στις πηγές που υπάρχουν, ή στις διοικητικές πηγές, τις οποίες ονομάζουμε εμείς καμιά φορά, αλλά να βρίσκουμε άλλους τρόπους, είτε συνδυάζοντας αυτές τις πηγές, είτε ρωτώντας ευθέως τους ερευνόμενους, για το πώς για το αντικείμενο του ενδιαφέροντος μας. Ο λόγος που σκεφτήκαμε ότι είναι καλή ιδέα να σας καλέσουμε είναι ότι περνάμε μια φάση όπου η ζωή μας είναι δύσκολη σε κάποιους τομείς, σε κάποιους άλλους είναι πιο εύκολη. Οι αριθμοί τι λένε? Οι αριθμοί που μετράμε εμείς στην Ελληνική Στατιστική Αρχή περιγράφουν τα πάντα. Mm-hmm. Περιγράφουν πώς γίνεται η ζωή μας ορισμένες φορές ακριβότερη, πώς κάποιες φορές οι μισθοί μας γίνονται υψηλότεροι ή χαμηλότεροι, πώς οι άνθρωποι βρίσκουν άλλοτε ευκολότερα, άλλοτε δυσκολότερα δουλειά, πώς οι συνθήκες, πώς στο βαθμό στον οποίο η φτώχεια έχει αυξηθεί ή έχει μειωθεί. Υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία όλες οι στατιστικές υπηρεσίες, τουλάχιστον οι ευρωπαϊκές, αλλά θεωρώ και στον υπόλοιπο κόσμο, μετράνε, αλλά τονίζω για την Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιαίτερα, διότι στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτά τα μεγέθη, τα οποία αφορούν είτε την ποιότητα της ζωής μας, είτε την ποιότητα του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε, μετρώνται με συντονισμένο τρόπο. Ναι. Με ένα αρμονισμένο τρόπο, με τον ίδιο τρόπο δηλαδή. Ναι, όπως γίνονται όλα τα πράγματα. Με την... Όχι ακριβώς, αλλά στη δικιά μας τη δουλειά, στο βαθμό που μπορούμε, τουλάχιστον υπάρχει, δεν είναι μόνο οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στον τρόπο με τον οποίο μετράμε αυτά τα πράγματα,
Αλλά εντάξει, είναι ενδιαφέρον να ξέρουμε ότι η ποσότητα φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούνται παραδείγματος χάρη στην τροφή μας μετριέται με τον ίδιο τρόπο και με βάση το ίδιο πρότυπο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Η μετανάστευση, παραδείγματος χάρη, από μια χώρα σε μια άλλη μετριέται επίσης με τον ίδιο τρόπο. Ή ο πληθωρισμός ή το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Σας λέω πράγματα τα οποία. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι είναι άλλες υπηρεσίες που βγάζουν αυτά. Όχι, πράγματα, είναι το ίδιο. Αλλά είμαστε εμείς. Αφού μετράτε λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα, που είναι παράμετροι που λένε το πώς ζούμε. Είμαστε σε καλύτερη φάση τώρα από ό,τι ήμασταν πριν. Πηγαίνουμε καλύτερα, χειρότερα. Παιδιά, κάνουμε, έχουμε λεφτά. Κοιτάξτε, με ρωτάτε πολλά πράγματα στα οποία αμέσως εγώ έβαλα βελάκια πάνω, ναι, προς τα πάνω, προς τα κάτω κλπ. Να με επιτρέψετε να μην προβώ σε αξιολογικές κρίσεις εγώ για το αν κάτι είναι καλύτερο ή χειρότερο. Okay. Δηλαδή, τι είναι καλύτερο. Μπορώ εγώ παραδείγματος χάρη να πω αν είναι καλύτερο κάποιος να έχει ένα παιδί από το να έχει τέσσερα παιδιά. Για την πολιτική της οικογένειας και για την διατήρηση, ας πούμε, του ενός κράτους όπως πρέπει να διατηρείται και για την διατήρηση κάποιων θεσμών του κράτους, όπως παραδείγματος χάρη, αν επιτρέπει να πω, η κοινωνική ασφάλιση, σίγουρα θα ήταν καλύτερο να κάνουμε περισσότερα παιδιά ή να υπάρχουν μάλλον περισσότεροι εργαζόμενοι. Ας το θέσω έτσι, γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Υπάρχουν περισσότεροι εργαζόμενοι τώρα από ό,τι υπήρχαν πριν από μερικά χρόνια. Δυστυχώς όχι. Σε αυτή τη φάση, έτσι όπως είμαστε, έχει μειωθεί με βάση τα δικά μας τα δεδομένα. Και το δυστυχώς ήταν η αξιολογική κρίση που προσπάθησα να πω ότι αποφεύγω να κάνω. Έτσι, αλλά ενδεχομένως δεν θα έπρεπε να την κάνω. Αλλά η απάντηση είναι όχι. Υπάρχουν λιγότεροι εργαζόμενοι και λιγότεροι απασχολούμενοι και επειδή είμαστε λιγότεροι μόνιμοι κάτοικοι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αλλά και επειδή τα νούμερα, οι αριθμοί οι οποίοι μετράμε δείχνουν ότι λιγότεροι άνθρωποι απασχολούνται. Ναι. Τώρα, αυτά είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μας δηλώνουν φυσικά ότι απασχολούνται ή δεν μας δηλώνουν. Μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι που να μας πούνε ότι δεν θέλουν να μας πούνε ότι απασχολήθηκε. Και που τα δηλώνουν και τα αφεντικά τους. Γιατί νομίζω ότι οι ίδιοι συνήθως θέλουν να εργάζονται νόμιμα. Θα σας πω, κυρία Νέγκα, πρόβλημα είναι αλλού. Θα σας πω κάτι πολύ ωραίο σε σχέση με τη δική μας την δουλειά. Εμείς κάνουμε απευθείας έρευνα στους ίδιους τους ανθρώπους. Δηλαδή δεν εξαρτώμεθα μόνο από τα αφεντικά τους, δεν εξαρτώμεθα από τους ανθρώπους οι οποίοι... Ενώ αν είναι δηλωμένη εργασία, αυτό εννοώ. Δεν καταγράφουμε μόνο τη δηλωμένη εργασία. Okay. Αυτό το κάνει η πολιτεία. Okay. Εμείς, άρα εσείς λέτε, δουλεύεις, ανεξαρτήτως του αν δουλεύει νόμιμα ή παράνομα. Πάμε στα νοικοκυριά και με βάση το ίδιο πρότυπο, για το οποίο κάποιες φορές έχουμε μάλιστα δεχτεί κριτική. Αλλά είναι νοικοκυριό. Τι είναι νοικοκυριό, αλλά και το τι είναι εργαζόμενος. Δηλαδή εργαζόμενος σημαίνει ότι πόσες ώρες δουλεύεις τη εβδομάδα. Σίγουρα δεν είναι αυτό το οποίο έχουμε στο μυαλό μας. Δεν καταγράφουμε ως εργαζόμενο μόνο κάποιον ο οποίος δουλεύει 8 ώρες κάθε μέρα, 24-7 μέρες ή 5 μέρες τη εβδομάδα κλπ. Όπως το λέμε. Αλλά καταγράφουμε ως εργαζόμενος αυτούς που θεωρεί το Διεθνές Γραφείο Εργασίας των ΗΠΑ, ο ILO που λέμε, ότι εργάζεται κάποιες συγκεκριμένες ώρες τη εβδομάδα. Αυτό όμως, η καταγραφή της απασχόλησης και της ανεργίας με βάση αυτό το πρότυπο γίνεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε έτσι γίνεται και στην Ελλάδα τα τελευταία 25 χρόνια. Μπορώ να σας πω και με αυτόν τον τρόπο καταγράφεται η εξέλιξη της απασχόλησης και της ανεργίας. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλες ευρωπαϊκές, όπως λέμε, στατιστικές, οι οποίες δηλαδή διέπονται από ευρωπαϊκό κανονισμό, οι οποίες καταρτίζονται με βάση αυτό το ίδιο πρότυπο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σας λέω, εγώ θα σας πω πολύ ευθέως ότι ναι, που ξέρεις εσύ αν είναι 10, αν είναι 10,1 και εντάξει τώρα και αν είναι 9,9. Δεν έκανες λάθος. Φυσικά και κάνουμε λάθη. Δεν είναι λάθη, είναι και λάθη μέτρησης, είναι λάθη μεθοδολογίας ορισμένες φορές, αλλά είμαστε και λάθη τα οποία προέρχονται από τον σχεδιασμό του κανονισμού. Ο οποίος κάθε ευρωπαϊκός κανονισμός είναι, ξέρετε, συνισταμένοι πολλές φορές και πιέσεων μεταξύ διαφόρων χωρών μεταξύ τους. Συμφωνούμε όμως σε κάτι, το ψηφίζουμε και είναι κοινό. Το καλό όμως είναι ότι είναι κοινό σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, την τάση ενός πράγματος μπορείς να την δεις, ανεξάρτητα με το αν θεωρείς ότι είναι ακριβές. Ότι είναι ακριβή η μέτρηση ότι είμαστε 682.000. Τι μετράμε τώρα που δεν μετρούσαμε παλιά? Μετράμε πολλά πράγματα. Μετράμε ρήπους. Μετράμε εκπομπές ρήπων. Μετράμε εισερχόμενους. Μετράμε εξερχόμενους ρήπους. Παραδείγματος χάρη, μετράμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τις συνθήκες διαβίωσης. Μετράμε με μεγαλύτερη ακρίβεια την δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Έχουμε όλα τα δεδομένα τα οποία χρειαζόταν να μετρήσουμε την δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο. Μετράμε και αυτά που μετράγαμε παλιά. Όπως κάναμε, παραδείγματος χάρη, τώρα φέτος γιορτάζουμε τα 100 χρόνια από την... γιορτάζουμε.
Εμείς ως στατιστική γιορτάζουμε με την έννοια ότι έγινε τότε μία απογραφή για ένα πολύ ατυχές, έτσι, για ένα πολύ, έτσι... για τους πρόσφυγες. Το πούμε, ναι, ένα ατυχές γεγονός, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω ατυχές, αλλά ένα γεγονός το οποίο, εν πάση περιπτώσει, προέκυψε ως αποτέλεσμα ενός πολέμου. Να. Έτσι, και μιας ήττας στο μέτωπο. Άρα το... Προφανώς ατυχές και δυστυχές γεγονός του 22, και τότε το 23 έγινε η πρώτη απογραφή προσφύγων, η οποία παρεπιπτόντως ήταν εθελοντική, δεν ήταν υποχρεωτική, αλλά ήταν το μοναδικό εργαλείο που υπήρχε τότε προκειμένου να αντιμετωπιστεί, να ασκηθούν πολιτικές και ενσωμάτωση των προσφύγων μετά την μικρασιατική καταστροφή. Τα πράγματα μετά από 100 χρόνια έχουν εξελιχθεί πολύ. Να. Έχουμε αριθμούς με βάση τους οποίους εμείς μπορούμε να συνδέσουμε τα δεδομένα που πήραμε από την απογραφή, στα οποία παρεπιπτόντως ζητήσαμε και με πολύ μεγάλη επιτυχία, σε βαθμό περίπου 90% έχουμε δεδομένα ατομικών δελτίων απογραφής με μοναδικούς ταυτοποιητές, με αυτά τα νούμερα τα οποία εμάς μας επιτρέπουν να συνδυάσουμε αυτή την πληροφορία με άλλες πηγές δεδομένων και να ξέρουμε με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια την αποτύπωση του πληθυσμού στον χάρτη της Ελλάδος από ό,τι το ξέραμε νωρίτερα. Μου λέγατε προηγουμένως ότι όμως ακόμη και αυτοί που δεν μπήκαν στη διαδικασία της απογραφής για δικούς τους λόγους, τους βρίσκετε και τους μετράτε. Ακριβώς. Άρα, δηλαδή θέλω να πω ότι έχετε μια πολύ καλύτερη εκτίμηση, γιατί ξέρω και εγώ ανθρώπους που δεν τους χτυπήσαν την πόρτα, δεν συμπλήρωσαν οι ίδιοι, δεν μπήκαν στη διαδικασία. Επειδή μπορεί να μην ήθελαν ή μπορεί να βαρέθηκαν απλώς ή μπορεί να μην έτυχε, γιατί πρέπει να τα σκεφτόμαστε όλα αυτά. Όταν μιλάμε για ανθρώπινες αντιδράσεις και δραστηριότητες, καλό είναι να μπαίνει κανείς στη διαδικασία της απογραφής, γιατί βοηθάει γενικώς τα πράγματα να είναι καλύτερα. Αλλά ακόμη και αυτοί που δεν το κάνανε, εσείς τους βρίσκετε. Απολύτως. Τώρα κάποιος που μας βλέπει και είναι λίγο καχύποπτος θα αναρωτηθεί. Αυτά τα στοιχεία, ενώ ξέρετε, συνεχώς βγαίνουμε στο Instagram όλοι και λέμε είμαι στην ταβέρνα του Μιχάλη και τρώω μπιφτέκια. Είμαι στην παραλία στη Βουλιαγμένη και περνάω ωραία. Δηλαδή, ενώ μόνοι μας δίνουμε στοιχεία για το πού βρισκόμαστε και τι κάνουμε, για κάποιο λόγο δεν θέλουμε να τα έχουν άλλοι. Αυτό είναι μια παρεξήγηση που υπάρχει για αυτό που κάνετε εσείς. Βεβαίως. Κοιτάξτε, είμαστε κατεξοχήν υπηρεσία που είμαστε το, ας το πούμε, θύμα ή αντικείμενο θεωρημένων συνωμοσίας. Ναι. Δηλαδή όλοι θεωρούν ότι εγώ τώρα που με έχετε απέναντί σας ξέρω τα πάντα, ας πούμε, για εσάς μεταξύ άλλων. Ναι. Όχι, δεν ξέρω τίποτα. Έτσι, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Όχι, δεν είναι αυτό. Μην το λέτε έτσι. Μην το λέτε έτσι. Αλλά είναι, εσείς θέλω να πω μετά από αυτήν τη συζήτηση που έχουμε μεταξύ μας, θα ξέρετε περισσότερα πράγματα για μένα από όσα γνωρίζω εγώ για εσάς, διότι εμάς είναι καθήκον μας να συγκεντρώνουμε πληροφορία, αλλά είναι επίσης καθήκον μας να προστατεύουμε αυτήν την πληροφορία, όπως και αν την έχουμε συγκεντρώσει, να την προστατεύουμε. Είναι καθήκον μας, προκύπτει από τον νόμο, προσέξτε. Έτσι. Για μας είναι... Και όλοι έχουμε καταλάβει, δεν το λέω αυτό για την Ελστάτ, ότι τα στοιχεία μας πουλούνται. Όλοι το ξέρουμε. Μπορεί εγώ δηλαδή να θέλω να μπω στην κλήρωση ενός καταστήματος που δίνει δωρεάν απορρυπαντικά, να συμπληρώσω τα στοιχεία μου, κάποιος υπάλληλος να τα πουλήσει κάπου αλλού και μια άλλη εταιρεία να βρει ότι εγώ αγοράζω απορρυπαντικά και να μου κάνει προσφορές. Έτσι δεν είναι? Εμένα μου έχει συμβεί πολλές φορές. Όπως ξέρετε πολύ καλά, συζητάμε τώρα για κάτι. Είμαι σίγουρος μετά θα έρθει στο κινητό μου κάποια προσφορά σε σχέση με ενδεχομένως με αυτά τα πράγματα τα οποία συζητάμε. Σε εμάς όμως και από πλευράς τεχνικής, αλλά και για λόγους αρχής, είναι το βασικό μας καθήκον, είναι η προστασία της πληροφορίας σας. Δεν την έχουμε δώσει ποτέ σε κανέναν, δεν έχει γίνει ποτέ διαρροή. Αν ψάξετε, πολλά πράγματα έχουν ακουστεί κατά καιρούς για στατιστικές και στατιστικές υπηρεσίες, αλλά σίγουρα όχι για διαρροή δεδομένων προσωπικών, ατομικών, και αυτό δεν αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα, αφορά και επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις μας εμπιστεύονται τα δεδομένα τους, τα νοικοκυριά μας εμπιστεύονται τα δεδομένα τους, γνωρίζοντας, επειδή γνωρίζουν ότι εμείς θα τα σεβαστούμε και ότι εάν χρειαστεί να δώσουμε πληροφορία, που δίνουμε αναλυτική πληροφορία στους πολίτες, στους ασκούντες στην πολιτική, φυσικά στην πολιτεία, σε όλους αυτούς, δίνουμε μόνο πληροφορία η οποία ποτέ δεν φτάνει σε εξατομικευμένο επίπεδο. Δίνει αριθμούς. Ακριβώς. Δίνουμε αριθμούς συγκεντρωτικούς, αρκετά λεπτομεριακούς ώστε να είναι χρήσιμοι, προσέξτε, αλλά ποτέ στο να φτάνουν σε εξατομικευμένο επίπεδο. Μόλις δούμε ότι ο συνδυασμός των χαρακτηριστικών που κάποιος που μας ζητάει κάτι φτάσει σε άτομο ή σε επιχείρηση, τότε κάνουμε πίσω και κάνουμε μία, ας το πούμε, φτάνουμε στο αμέσως προηγούμενο επίπεδο και κάνουμε aggregation, το λένε αυτό στα αγγλικά, έτσι, στα καλά ελληνικά να το πω και έτσι. Φτάνουμε στο προηγούμενο επίπεδο, στο οποίο
αυτό το χαρακτηριστικό μπαίνει μαζί με άλλα χαρακτηριστικά άλλων ανθρώπων και προστατεύεται η ταυτότητα του ανθρώπου. Για μας είναι βασικό κομματοποιητικό, δεν προκύπτει μόνο από τον νόμο, προκύπτει από έναν κώδικα τιμής που έχουμε ως στατιστική μεταξύ μας, το οποίο για μας είναι ταπείνωση το να δώσουμε, το να παραβιάσουμε αυτό που ονομάζουμε στατιστικό απόρριτο. Ναι. Σας ακούγεται, ξέρω, λιγάκι, νομίζω... ας το πούμε, σας ακούγεται λιγάκι ενδεχομένως θρησκευτικό, έτσι, ναι, λιγάκι θεολογικής φύσης θέμα. Ναι. Αλλά ναι, είναι αυτό από το οποίο ξεκινάει η εμπιστοσύνη σας. Αν ξέρετε ότι με το που θα μου δώσετε, θα μου απαντήσετε σε μια έρευνα, εγώ την επόμενη μέρα θα το κάνω φίλο και φτερό, ας πούμε, θα έρθω, ας πούμε, εγώ στην Έγκα και θα το πω, ναι, έτσι, και θα το μάθει όλος ο κόσμος, δεν θα το κάνετε. Με αυτόν τον τρόπο όμως εγώ δεν θα μπορέσω να συγκεντρώσω την πληροφορία που χρειάζεται να τη συγκεντρώσω, γιατί αυτό θα καταστεί κοινή γνώση. Οπότε είναι, μετά γίνεται ένας φαύλος κύκλος, ναι, ας το πούμε, καταστροφής της ικανότητάς μου να παίρνω πληροφορία από τους ανθρώπους. Εμείς θέλουμε το αντίθετο, θέλουμε τον ενάρετο κύκλο. Έτσι, δηλαδή να ξέρετε ότι θα σεβαστώ την πληροφορία, να μου την δώσετε και μετά ως χρήστρια, ως χρήστρια της πληροφορίας μας, να μπορέσετε να μου ζητήσετε δεδομένα για το αντικείμενο του ενδιαφέροντος σας. Αυτή τη δουλειά που είσαι με τη στατιστική, που οι περισσότεροι άνθρωποι τη στατιστική δεν την πολύ αγαπάνε. Όχι. Έτσι. Από το σχολείο, στο πανεπιστήμιο, ξέρω εγώ, όλοι λένε, υπάρχει και η στατιστική. Δηλαδή υπάρχει πάντα μια γκριμάτσα όταν λέμε τη λέξη στατιστική. Εσείς γιατί το κάνατε επάγγελμα? Προσέξτε, εντάξει, κοιτάξτε, κανένα επάγγελμα δεν είναι ντροπή. Έτσι, να ξεκινήσω. Δεν είπα αυτό. Λέω ότι είναι κάτι δύσκολο, δυσνόητο για τους περισσότερους από εμάς και είναι κάτι που μας κάνει εντύπωση ότι κάποιος αφιερώθηκε στο δύσκολο μάθημα. Όλο αυτό το διάστημα το συζητάμε και πολύ και με τους συναδέλφους μου στην Ελστάτ. Όλοι αυτό μας λένε. Είμαστε, η αλήθεια είναι, εσωστρεφείς, παρότι μας θεωρούν και λίγο περίεργους φυσικά που ρωτάμε ερωτήσεις, αλλά την άλλη πλευρά πρέπει να εκτιμούν ότι κρατάμε τις απαντήσεις για τους εαυτούς μας. Τις περισσότερες φορές, να ξέρετε, εγώ ίδιος εμποδίζω τον εαυτό μου από το να γνωρίζω. Εγώ, εξατομικευμένη πληροφορία, όπως και γενικά οι άνθρωποι που βρίσκονται ψηλά στην ιεραρχία, δεν γνωρίζουν. Γνωρίζω όμως ποιος ξέρει πληροφορία για συγκεκριμένα πράγματα, γιατί εγώ ορίζω ποιος ξέρει. Ότι αυτό είναι σαφές, ότι αυτός που είναι ψηλά στην ιεραρχία δεν ξέρει. Αλλά πρέπει να εμποδίσει τον εαυτό του από το να ξέρει. Πολλές φορές σκεφτόμαστε, κι αν η υπάλληλος που κάνει τις καταχωρήσεις καταλάβει ότι εγώ έχω αλλάξει γειτονιά, μπορεί να μην θέλω να το καταλάβει. Όλα αυτά έχουν και μία δόση φαντασίας, γιατί όπως είπαμε, είμαστε σε μία εποχή που συνεχώς δίνουμε τα στοιχεία μας μόνοι μας, αλλά συνεχίζουμε να έχουμε αυτό το φόβο που είναι λίγο παράλογο. Γι' αυτό λοιπόν στην απογραφή του 21, και θα επανέλθω στην ερώτησή σας, δεν υπεκφεύγω σε αυτό που είπατε για ποιο λόγο το έκανα επάγγελμα. Έτσι, ναι. Αλλά θα επανέλθω στην απογραφή. Η απογραφή του 21 είχαμε ένα ρεκόρ και σε σχέση, θεωρώ, και παγκόσμια, αλλά σίγουρα πανευρωπαϊκά, ανθρώπων που αυτοαπογράφηκαν ηλεκτρονικά. Είχαμε ένα 70% ανθρώπων που αυτοαπογράφηκαν ηλεκτρονικά, ξέροντας ότι αυτή η πληροφορία μπαίνει μέσα. Τη στιγμή που μπαίνει μέσα, εισάγεται μέσα από το ασφαλές πόρταλ μας, δεν υπάρχει κανένας που να μπορεί να τη δει σε εξατομικευμένο επίπεδο, χωρίς να έχει λόγο να την επεξεργαστεί. Okay. Αυτό θέλω να δω. Και λόγο μπορεί να έχει. Ο λόγος είναι, παραδείγματος χάρη, να μας έχει δηλώσει κάποιος, παραδείγματος χάρη, ότι μένει σε κάποιο χωριό το οποίο θέλει να το υποστηρίξει πληθυσμιακά. Ναι, και θέλει να πει την πατρίδα. Και να μην είναι αλήθεια. Δεν μας πειράζει αυτό. Καθένας τη λέει την πατρίδα, αλλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τον ανακατανείμουμε στον χώρο στον οποίο έχουμε επιστοποιήσει εμείς από μόνοι μας, συνδυάζοντας διαφορετικές πηγές, ότι μένει. Και αυτό, πάντως, και αυτό είναι εντυπωσιακό. Φυσικά, δεν έχει, ότι εκείνος σας έχει πει ότι μένει, πείτε, ένα χωριό στην Παναγιά, ξέρω εγώ, που είναι πολύ συνηθισμένο, και στην πραγματικότητα είναι στο Παγκράτη. Εσείς καταλαβαίνετε όμως. Εμείς καταλαβαίνουμε. Ότι ένα πρόσωπο φαίνεται διπλό. Βεβαίως. Εμείς καταλαβαίνουμε, συνδυάζουμε διάφορες πηγές. Παλιότερα, να ξέρετε, στην απογραφή του 11 δεν ήταν δυνατό να γίνει αυτό. Διότι η απογραφή του 11 δεν ήταν συνδεδεμένη με αυτό που λέμε μοναδικούς ταυτοποιητές. Στην απογραφή του 21 είχαμε και αφημί και άμκα. Έχουμε το 90% των ατομικών δελτίων, τα οποία είναι είτε με αφημί είτε με άμκα. Να. Αυτό γνωρίζουμε με αυτόν τον τρόπο με σιγουριά, ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν απογραφεί και έχουν απογραφεί μόνο μία φορά. Mm-hmm. Αυτό δεν ήταν δυνατό δεν σε καμία προηγούμενη πάτε απογραφή. Κατευθείαν στα αφημί και στα άμκα και έτσι να μην έχετε πάρα πολύ δουλειά να κάνετε. Όχι, γιατί το αφημί και το άμκα μας δίνει την πλειοψηφία. Το αφημί, παραδείγματος χάρη, εμένα θα με έδειχνε ότι είμαι κάτοικος
κάποιου Δήμου στο βόρειο τομέα των Αθηνών. Μην μπερδεύετε τη στατιστική, να τα δηλώνετε όπως είναι. Τον οποίο, μα εκεί ξεκίνησα να εργάζομαι, καταλάβατε. Okay, εκεί ξεκίνησα να εργάζομαι και τώρα τον αλλάξω, ας πούμε, ξέρω, για μένα, μάλιστα που είμαι μισθωτός, δεν έχει καμία διαφορά. Εκεί περνάω και μάλιστα εκεί φορολογούμε. Παρ' όλα αυτά, μένω κάπου αυτή τη στιγμή, τα τελευταία 3 χρόνια μένω κάπου νότια. Έτσι, δεν θέλω να πω που ακριβώς μένω και μάλιστα ψηφίζω. Δεν θα δώσουμε τα στοιχεία. Και ψηφίζω. δεν έχω πρόβλημα τα δικά μου, δεν έχω πρόβλημα να τα δώσω. Και ψηφίζω και κάπου ενδιάμεσα. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι ούτε από τα αρχεία κανενός υπουργείου ούτε της φορολογικής αρχής μπορεί κάποιος να βρει ποιανού Δήμου είμαι μόνιμος κάτοικος. Γι' αυτό λοιπόν τον τρόπο χρειάζεται αυτό. Τώρα, αν σας ενδιαφέρει ακόμα, μπορώ να επανέλθω στο γιατί, στο λόγο, γιατί ασχοληθήκατε με αυτή τη δουλειά. Την, ναι. Δεν είπα ότι είναι άχαρη καθόλου. Ναι. Αλλά ποιο ήταν το ενδιαφέρον για σας? Είναι το ενδιαφέρον ότι έχει, για μένα έχει, συνδυάζει πάρα πολλά, στοιχεία τα οποία είτε βοηθούν τους ανθρώπους να λάβουν αποφάσεις. Θέλετε να ανοίξετε ένα ιατρείο, θέλετε να ανοίξετε μια υπηρεσία κάπου. Αν δεν έχετε δεδομένα από τη στατιστική υπηρεσία, είναι λίγο δύσκολο να μπορέσετε να εκτιμήσετε από πριν το αν η επιχείρησή σας θα είναι επιτυχημένη ή όχι. Αν υπάρχουν πολλοί ανταγωνιστές, αν δεν υπάρχουν. Θα συμβουλεύετε κανείς αυτά τα στοιχεία? Πάρα πολύ σας πληροφορώ. Πάρα πολύ. Αυτό και αν καλό. Έρθετε στο συνέδριο Χριστών, το οποίο θα κάνουμε στα τέλη του Δεκεμβρίου, νομίζω στις 18 Δεκεμβρίου θα το κάνουμε. Θα δείτε, κάνουμε κάθε χρόνο ένα συνέδριο Χριστών. Μπορείτε να μας βάλετε και ερωτήσεις εκείνη τη στιγμή, να μας θέσετε και ερωτήσεις και να μας πείτε τι άλλο θέλετε και να δείτε και πόσοι, γιατί παρουσιάζουμε κάθε χρόνο το πόσοι άνθρωποι μας ζητάνε στοιχεία, πόσο μεγάλη ποικιλία ετοιμάτων έχουμε για τα δεδομένα μας. Δεν θα σας πω για τους διεθνείς οργανισμούς φυσικά, δεν θα σας πω για την κυβέρνηση, δεν θα σας πω για μη κυβερνητικούς οργανισμούς οι οποίοι μας ζητάνε συνεχώς στοιχεία. Και δεν σας πω και για ανθρώπους οι οποίοι αρνούνται να μας δώσουν ορισμένες φορές τα στοιχεία τους και μας ζητάνε μετά και στοιχεία. Και οι ίδιοι είναι αρνητές της απογραφής. Εντάξει, ξέρετε, καμιά φορά, κοιτάξτε, είμαστε και εμείς λίγο, καμιά φορά ρωτάμε πολλές φορές τους ίδιους ανθρώπους, τα ίδια πράγματα και κάπου αυτό, γι' αυτό κοιτάμε να εξελιχθούμε όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζουμε τις πληροφορίες. Ώστε να μην ρωτάτε. Ώστε να μην ρωτάμε πάντα. Να. Πάντα θα χρειαστεί να ρωτάμε, ξέρετε, γιατί το μοντέλο αυτό που λέμε, το να βγάζω στατιστικές μόνο από διοικητικές πηγές, αυτό που λέγαμε, δηλαδή από κρατικές πηγές. Από το ΑΦΗΜΗ, από το ΑΜΚΑ. Το οποίο πριν από 15, ακριβώς, πριν από 15-20 χρόνια ήταν της μόδας, κυρίως και ξεκίνησε από τη Βόρεια Ευρώπη, δεν έχει καταλήξει να είναι τόσο επιτυχημένο. Και θα σας πω ότι οι Αμερικανοί, παραδείγματος χάρη, που εντάξει, αν μη τι άλλο, το US Census Bureau θεωρείται ότι είναι αρκετά προχωρημένο όσον αφορά τις απογραφές και τις έρευνες, συνεχίζει να κάνει με παραδοσιακό τρόπο την απογραφή όπως την κάνουμε εμείς. Που σημαίνει ότι στο τέλος της ημέρας θα πρέπει να πας να ρωτήσεις και να. Δηλαδή, το πώς αισθάνομαι και αν αισθάνομαι υγιής και αν είμαι καλά, δεν μπορεί να προκύψει από κάποια διοικητική πηγή. Ναι. Δηλαδή, βέβαια έχει να κάνει και με το αν είναι υγιής γύρω μου. Απολύτως. Αλλά ορισμένες φορές αυτή είναι μια μεταβλητή, ας την πούμε, όπως τη λένε, συμπεριφορική. Έτσι, κάποιοι τη λένε έτσι συμπεριφορική, την οποία μπορείς να την πάρεις μόνο απευθείας από τον άνθρωπο τον οποίο θέλεις να ερευνήσεις. Όπως και σε σχέση με διάφορα άλλα πράγματα, τα οποία δεν είναι μόνο, ας το πούμε, σκληρά δεδομένα, αλλά είναι δεδομένα τα οποία έχουν να κάνουν με τις πεποιθήσεις ενός ανθρώπου. Ναι. Τις πεποιθήσεις δεν τις παίρνεις, ειδικά θέματα ευαίσθητα, έτσι, τα οποία δεν τις παίρνεις εύκολα, δεν τις παίρνεις καθόλου ενδεχομένως. Όλοι έχουμε επαγγελματικές διαστροφές. Έχετε τη διαστροφή που βλέπετε ένα σπιτάκι κάπου μόνο του σε μια κορυφή ενός βουνού και λέτε αυτός τώρα έχει απογραφή, έχω τα στοιχεία, το σκέφτεστε? Φυσικά και το σκέφτομαι και φυσικά είναι αυτό που με ενδιαφέρει. Και φυσικά σκέφτομαι ότι αν ανέβω πάνω, ας πούμε, σε αυτό το σπίτι και το δω απ' έξω, θα σκεφτώ. Ξέρετε, ήμουν απογραφέα στην απογραφή του 1991. Mm-hmm. Δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι θα είμαι επικεφαλής της απογραφής στην απογραφή του 1921. Αλλά εννοείται ότι αυτή είναι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε και μάλιστα θα σκεφτώ, λέω, εάν δεν έβρισκα κανέναν επάνω να χτύπαγα την πόρτα. Ναι. Εάν αυτός ο άνθρωπος
πώς θα εκτιμούσα, παραδείγματος χάρη, πόσοι άνθρωποι μένουν εκεί μέσα. Ναι. Θα μέτραγα τα παπούτσια που είναι απ' έξω, λέω εγώ τώρα. Και αν δεν τα βγάζει απ' έξω τα παπούτσια. Σωστά. Θα κοίταζα αν έχει να πολλά δω... παπούτσια. Αν έχει πολλά παπούτσια, φανταστείτε τι γίνεται. Ναι. Έτσι. Αν έβρισκα απ' έξω, ας πούμε, απλωμένα ρούχα, θα σκεφτόμουν αν είναι αυτά τα ρούχα, ας πούμε, που αντιστοιχούν σε. Ναι, σε πόσα παιδιά σε και μικρά σε πώς... παιδιά, ναι. Μεγάλα παιδιά. Έτσι, το ίδιο σκεφτόμαστε. Πάτε με στην Ελστάτ. Δεν είμαστε κουτσομπόλιδες, έτσι, να σα το πω και είπαμε, επαγγελματική διαδρομή. Αλλά είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Δηλαδή πρέπει να σε ενδιαφέρει αυτό για να το κάνεις. Τελευταία ερώτηση. Και να πω και κάτι τελευταίο για αυτό. Να κλείσουμε. Έτσι, ναι, και να πω κάτι τελευταίο. Ξεκινήσαμε αυτή την απογραφή ξεκινώντας από τα κτίρια πρώτα. Ναι. Πρώτα είπαμε κτίρια και μετά αυτά τα κτίρια είδαμε ποια είναι κατοικίες και μετά πήγαμε στον πληθυσμό. Okay. Τελευταία ερώτηση. Μου έκανε εντύπωση γιατί έμαθα πρόσφατα ότι από ό,τι φαίνεται ο πληθυσμός της γης που από τότε πηγαίναμε σχολείο μέχρι σήμερα έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Δηλαδή θυμάμαι εγώ που στο σχολείο μου λέγανε 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι και τώρα είμαστε στα 7. Έχει αρχίσει να μειώνεται, δηλαδή παντού κάνουν λιγότερα παιδιά. Ο πληθυσμός της γης συνεχώς αυξάνεται. Ναι. Ο πληθυσμός της Ευρώπης μειώνεται. Ναι. Ο πληθυσμός του κόσμου του αναπτυγμένου, έτσι όπως το λέμε. Και όσο αναπτύσσεται, όχι τόσο ανεπτυγμένος, κάνουν λιγότερα παιδιά. Κάνουν λιγότερα παιδιά. Σε κάποιες χώρες, όπως η Κίνα, που είχε την πολιτική του ενός παιδιού για πολλά χρόνια, ο πληθυσμός κάπου βαίνει μειούμενος και έχει αρχίσει ενδεχομένως να μειώνεται, αλλά στην Ινδία αυξάνεται. Αυτή τη στιγμή, μάλιστα, υπάρχει ένα μεγάλο θέμα μεταξύ Κίνας και Ινδίας. Οι Ινδοί είχαν ένα τεράστιο πρόβλημα με την απογραφή τους. Τώρα αναφέρω την Ινδία, ναι. Το τελευταίο διάστημα. Ναι. Διότι δεν μπόρεσαν. Φανταστείτε τώρα τα μεγέθη. Μιλάμε για 1,4 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Ναι. Φανταστείτε τον άνθρωπο που βρισκόταν στη θέση μου. Και τις συνθήκες στις οποίες ζούνε. Τις συνθήκες στις οποίες ζούνε και δεν... ήταν το θέμα ότι δεν μπορούσαν με βεβαιότητα να πούνε ότι έχουν περάσει τους Κινέζους ακόμα στην απογραφή και μένει να το ελέγξουν. Στους περαιτέρω ελέγχους που κάνουν στην υπογραφή τους. Δηλαδή. Είναι, ξέρετε, είναι και λίγο αυτό. Έχει σημασία για το πρεστίζ μιας χώρας, το πόσο, ποιος είναι ο πληθυσμός της και το πώς εξελίσσεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που εγώ σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Οπότε την επόμενη φορά που θα σας χτυπήσουν την πόρτα να μετρηθείτε, γιατί βοηθάει αυτό γενικά. Και κάποιος άνθρωπος που θα κάνει αυτή τη δουλειά θα έχει, θα σκέφτεται. Τώρα πώς να είναι μέσα στο σπίτι, δεν είναι κακό να πείτε. Αυτή ήταν η απόψη. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.